Οι μαρτυρίες επιβατών του λεωφορείου στο Live News και οι εξηγήσεις του ίδιου του οδηγού στο στενό του περιβάλλον έρχονται στον απόϊχο των αντιδράσεων που προκάλεσε αυτό το βίντεο από την Κέρκυρα, με τον άνθρωπο που βλέπουμε σε πρώτο πλάνο να βρίζει τα θεία, να οδηγεί νευρικά σε επαρχιακό δρόμο του νησιού και κατά διαστήματα να αφήνει τα χέρια από το τιμόνι για να ρίξει γροθιές στα τζάμια. Στα 70 δευτερόλεπτα που διαρκεί το βίντεο, ο οδηγός καταγράφεται εκτός εαυτού. Ολονώνε, γίδια. Ασεβαστείτε έναν άνθρωπο που δουλεύει. Κα***ας όλους. Όπως έλεγε, οι μέρες που είχε να πάρει ρεπό, σε συνδυασμό με τις ομιλίες και τα γέλια ορισμένων επιβατών, τον έκαναν να ξεφύγει με έναν τρόπο ανεπίτρεπτο και επικίνδυνο. 15 μέρες χωρίς ρεπό και να καχανίζετε όλοι. Κα***ας. Άτομο από το περιβάλλον του οδηγού επιχειρεί μιλώντας στο Live News να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα. Η ψυχραιμία μας, λέει, χάθηκε από τη συμπεριφορά ορισμένων επιβατών που δεν καταγράφηκε στο βίντεο. Σεβασμός, ρε! Respect! Someone who's working! Respect! Επιβάτες του λεωφορείου, απ' την άλλη, δίνουν μια εκ διαμέτρου αντίθετη περιγραφή και ερμηνεία για το ξέσπασμα. Όπως μας λένε, ο οδηγός έδειχνε έξω φρενών με το που μπήκαν στο λεωφορείο, με τους ίδιους να αναρωτιούνται για τη συμπεριφορά του. He started driving very fast, very crazy, screaming and shouting in bad words. I couldn't understand. Other people cannot understand because we are tourists. Επιβάτης θυμάται τα όσα έζησε την περασμένη Παρασκευή, όταν το λεωφορείο έφτασε στη στάση που περίμενε. It came late and the people that got off were white as a ghost. They were so scared. I didn't understand why. Η ίδια μπήκε στα ενδότερα και, όπως μας λέει, μετάνιωσε την ώρα και τη στιγμή. And I got on the bus with some of my friends. When we went on the bus, we were more than 50 people. He saw them and yelled at the guy that takes the tickets that tell them to get out or something like that in Greece. Nobody understood him because we were all tourists. Όπως θυμάται, ο οδηγός του λεωφορείου ξέφυγε εντελώς όταν δέχτηκε παρατήρηση για τον τρόπο που οδηγούσε. He started driving very mad, started screaming in the beginning when nobody actually talked anything or said anything. We were only laughing. We didn't understand anything. He started driving crazy, going crazy and started screaming. So another bus driver from behind told him, you're driving very bad. This is not the road for you to drive. It's the other one. Be silent! Shut up. And do your job. Οι περισσότεροι από τους επιβάτες ήταν τουρίστες από την Αλβανία που σκέφτονται αν υπήρχε και ρατσιστικό κίνητρο πίσω από τη συμπεριφορά του οδηγού. I think he was racist because we started talking Albanian, me with my grandma, and we were laughing, taking pictures. And he saw us from the mirror and told us, I didn't understand, so I was like, oh my god, what is this word? And we started laughing, and then he started driving crazy. Ο συγκεκριμένος κύριος, τα λέμε την αλήθεια, είναι ιδιοκτήτης, δεν είναι μόνο οδηγός. Άραγε, θα μπορούσε να βάλει τον οδηγό του να εργαστεί. Γι' αυτό δεν είναι και τόσο καλό να λέμε ότι δούλευε πολλές ώρες. Μετά τις καταγγελίες και τη δημοσιοποίηση του βίντεο που άρχισε να κάνει ταχύτατα το γύρο του διαδικτύου, η διοίκηση των ΚΤΕΛ κλήθηκε να πάρει αποφάσεις. Αμέσως τον πήρα τηλέφωνο και του είπα να σταματήσει, να επιστρέψει το λεωφορείο στο σταθμό και δεν θα ξαναοδηγήσει το λεωφορείο εάν δεν διευκρινιστεί πλήρως το γεγονός έτσι όπως έγινε. Να έχεις πει να σε 9 το πρωί να πούμε. Με τις εικόνες ντροπής να συνεχίζουν το ταξίδι τους στο διαδίκτυο, το όλο θέμα πυροδοτεί για ακόμα μια μέρα αντιδράσεις, ακόμα και εκτός συνόρων, για το ξέσπασμα του οδηγού σε επαρχιακό δρόμο προς την παραλία Μπαρμπάτη της Κέρκυρας. Αδιανόητο πραγματικά. Η Άσπα Μπαλέτα έκανε το ρεπορτάζ που είδατε. Καλησπέρα, Άσπα. Έχουμε μια μαρτυρία που θα μας παρουσιάσεις. Ακριβώς, Νίκο, επικοινωνήσαμε με ένα άτομο από το συγγενικό περιβάλλον του οδηγού του λεωφορείου, ο οποίος μας είπε ότι ξαφνιάστηκε ιδιαίτερα από την αντίδραση του ανιψιού του, καθώς, όπως λέει, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει χρόνια εμπειρία πίσω από το τιμόνι και δεν είχε γίνει ποτέ στο παρελθόν κάτι τέτοιο. Θεωρεί πως κάτι έχει προηγηθεί για να φτάσει ο άνθρωπος. Και να έχει προηγηθεί, αυτός... που δεν φαίνεται να έχει προηγηθεί κάτι. Αυτή είναι μια ακραία επικίνδυνη συμπεριφορά. Είναι ένας άνθρωπος που μεταφέρει πάνω από 50 ανθρώπους και τον είδαμε να έχει αυτό το ξέσπασμα. Για να ακούσουμε τον συγγενή του.
Μια χαρά παιδί είναι. Δεν είναι οξύθυμος. Το περιστατικό είναι ατυχές. Φυσικά και ένας άνθρωπος που οδηγεί δεν πρέπει να συμπεριφέρεται έτσι. Δεν γνωρίζουμε όμως τι είχε γίνει πριν. Τι του λέγανε. Δεν ξέρω γιατί έφτασε σε αυτό το σημείο. Τέτοια έκρηξη δεν γίνεται τυχαία. Δεν νομίζω ότι είναι και σωστό να βιντεοσκοπούμε έναν άνθρωπο την ώρα της εργασίας του. Ό,τι και αν έκανε αυτός. Αυτό παραβιάζει τα προσωπικά του δεδομένα. Ήταν όλη του την ζωή αυτοκινητιστής από 20 χρονών οδηγεί. Ποτέ δεν είχε αναφερθεί αντίστοιχο περιστατικό. Ο συγκεκριμένος άνθρωπος είχε δικό του ταξί και είχε δουλέψει και στην Γερμανία ένα διάστημα.